Προσπαθήσαμε και το πετύχαμε πέρα της εξυγίανσης να, και το να απεγκλωβίσουμε από την αιχμαλωσία του δανεισμού και των τοκοχρολησίων και του πρωτογενούς τεραστίου ελλείμματος, τον ΕΛΓΑ. Είπα ότι σε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών ρυθμίζονται τα διαχρονικά χρέη του οργανισμού ύψους 3,8 δις. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε για ένα βασικό λόγο. Ότι όταν απευθύνεσαι στον Έλληνα πολίτη να συμμετάσχει με 3,8 δις, πρέπει να του εγγυηθείς ότι για αυτό το οποίο στηρίζει το 10% του ενεργού πληθυσμού δεν θα επανέλθει σε μία παθογένεια. Και προφανώς η κατεξαίρεση ενισχύσεις ή κρατικές ενισχύσεις δεν ήταν πιθανά παθογένεια του συστήματος. Ήτανε το ότι το σύστημα δεν είχε ολοκληρωμένη ασφαλιστική πολιτική και ότι δεν υπήρχαν οι καθήλυνα αρμόδιοι φορείς για να διαχειριστούν έξτρα καταστάσεις. Φυσικά, επειδή δεν υπήρχαν αυτά, έμπαινε και το πολιτιακό, πελατειακό σύστημα, το οποίο έφερε αυτή την σημερινή κατάσταση.